Αυτή είναι η τριτοκοσμική εικόνα στη Νέα Αλικαρνασσό, με μπάζα, παλιά έπιπλα και σκουπίδια να δημιουργούν μία μικρή χωματερή. Τα πάντα, τα πάντα. Από οικοδομικά υλικά, σκουπίδια από το σπίτι μέσα, τα πάντα, τα πάντα. Δεν τα φέρνουν μόνο γύρω από τη γειτονιά, τα φέρνουν και από την πάνω μεριά της Αλικαρνασσού. Καταλήγουν εδώ, είτε ένα σκουπιδότοπος, γατιά, σκυλιά, βρωμιά, όλα. Τα παίρνουμε εμείς. Είναι άσχημο θέαμα και τώρα το καλοκαίρι ειδικά είχαμε προβλήματα και δυσοσμίας. Το σκηνικό της μίνι χωματερής συνθέτουν ντουλάπια, στρώματα και καναμπέδες με τους δημότες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Εδώ πέρα δηλαδή είναι για τουρισμό, να περνάω τουρισμό. Οι τουρίστες να βλέπουν αυτά τα χαλιά. Αυτά τα χαλιά. Αυτό γίνεται που βλέπετε και αυτή τη στιγμή είναι το πιο λίγο αυτή τη στιγμή. Άλλες φορές είναι πάρα πολύ, και από τη λαϊκή όταν φεύγουν έρχονται και τα αφήνουν εδώ τα πράγματα, αλλά και από τις άλλες γειτονιές φέρνουν συνεχώς πράγματα και τα ρίχνουν εδώ. Πολίτες κάνουν λόγο για υποβάθμιση της περιοχής από τις αυτοσχέδιες χωματερές, οι οποίες ξεφυτρώνουν διάσπαρτες σε πολλά σημεία του Ηρακλείου. Πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο. Και τα έχουν αφήσει όλα, μα μόνο τα σκουπίδια, τα πάντα. Όλα, το κυκλοφοριακό, όλα. Αυτό το σκηνικό εδώ πέρα με τα σκουπίδια υπάρχει και σε άλλες περιοχές. Παντού. Εγώ μένω με σαμπελιές και εκεί, άμα πάτε εκεί, θα απογοητευτείτε. Πλατεία Συνάνια από κάτω. Ήταν ένα μήνα δύο φορτηγά σκουπίδια έξω από τους κάδους. Εντάξει, φταίμε και εμείς λίγο. Δεν είναι εικόνα αυτή, παιδιά. Και που να πάτε έξω από το Ηράκλειο, μπροστά θανάτους, γούρνες, να δείτε τι γίνεται. Με φόντο τις άσχημες αυτές εικόνες, οι πολίτες υποστηρίζουν πως οι άμεσες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής απουσιάζουν. Υποβαθμίζει και η δυσοσμία είναι αφόρητη. Προπάντων, τώρα το καλοκαίρι με τις ζέστες δεν μπορούμε να ανοίξουμε παράθυρο, δεν μπορούμε να βγούμε να κάτσουμε στο μπαλκόνι μας. Δεν βλέπουμε Δήμο να κάνει κάτι. Τίποτα. Αδιαφορία. Αυτή η περιοχή είναι έτσι καθημερινά. Όλες τις μέρες του χρόνου. Σε όλα τα χρόνια είναι αυτή η εικόνα. Ο Δήμος ποτέ δεν ενέργησε. Οι κάτοικοι της Νέας Αλικαρνασσού ζητούν οι αρμόδιοι να σκύψουν στο διαχρονικό, όπως λένε, πρόβλημα της περιοχής με δραστικές λύσεις.